Εγώ δουλεύω σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια σε άπειρες παραλλαγές στο θέμα ηγεσία εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας και κρίσης. Ζωντανεύω λοιπόν μια ηγεσία, έτσι, εν δράση πρώτης αβύσου. Καταλαβαίνεις τη μεταφορά με αυτά που ζούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και τι πετυχαίνω με αυτό το άγνωστο ταξίδι. Φέρνω σε αντίστοιξη την ομορφιά του εξωτικού ταξιδιού ενός ηγέτη που ήταν άφρακος και ξαφνικά έγινε πλούσιος λόγω του γάμου του, παντρεύει την Έλενα Σικυλίτση. Φέρνω σε αντίστοιξη την ομορφιά αυτή με τον προσωπικό και πολιτικό εφιάλτη που ζει με την Ελλάδα πρώτη αβύσου εν μέσω μικρασιατική εκστρατεία. Αυτό μου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να ζωντανέψω μια οριακή στιγμή ενός μεγάλου ηγέτη στην πιο μεγάλη στιγμή της Ελλάδας και να βάλω το σημερινό Έλληνα να ξαναδιαβάσει, να διαβάσει το δράμα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας τα τελευταία 6 χρόνια με τον τρόπο που ο Βενιζέλος διάβασε και μετέφρασε το Θουκυδίδη, διότι μεταφράζει ταυτόχρονα το Θουκυδίδη εκείνη την περίοδο, με τον τρόπο που μοιράστηκε την τραγική αίσθηση και γνώση με τον αρχαίο ιστορικό, ο πρώτος εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας, ο δεύτερος εν μέσω σικελικής εκστρατείας, η οποία οδήγησε στον όλεθρο των Αθηναίων, όταν τότε, όπως και σήμερα, μπορούμε να πούμε, μια βαριά σκιά πέφτει πάνω στα συμβάντα και προετοιμάζει τους Έλληνες, προετοίμαζε για την ενδεχόμενη ή επικείμενη συμφορά, δηλαδή πρώτης μικρασιατικής καταστροφής. Μη έχοντα διαβάσει κάποιο το βιβλίο, ακούει ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης γράφει για το ταξίδι του Μέλιτος του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο συνέβη περίπου στο 1920. Συμβαίνει, φεύγει Οκτώβριο του 21 και επιστρέφει στην Αγγλία, Γαλλία, Μάιο του 22, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσουν τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 22. Εν μέσω μια πολιτική κατάσταση, η οποία ήταν πάρα Ναι. πολύ δύσκολη, μια Όπου εκστρατεία. ταυτόχρονα αλληλογραφεί, βλέπει πώ διαμορφώνεται η σκέψη του ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή είναι, α πούμε, στη Λίμα του Περού και έρχεται αλληλογραφία ετεροχρονισμένη πάντα 20, 25, 30, 40 μέρες. Οι ιστορικοί δεν ξέρουν. Αγνοούν αυτή την. Α πούμε, κρίνουν μια επιστολή του Βενιζέλου, δεν ξέρουν πού γράφτηκε. Δεν ξέρουν ότι είναι στη Λίμα του Περού, ότι έχει χάσει ενημέρωση 30 μέρες. Και φαίνεται να λέει, ξέρω εγώ, μια πρόταση. Ο Παππούλας, ξέρω εγώ, ο αρχιστράτηγος, να αυτονομήσει την Ιωνία. Αλλά αυτό δεν πατάει πια πουθενά, διότι έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα μέχρι τότε. Είναι, δηλαδή, έχει ένα δραματικό χαρακτήρα αυτό το βιβλίο, παρότι είναι απολαυστικό. Φέρνει στην επιφάνεια όλη την προσωπική του ζωή, τις γυναίκες του Βενιζέλου, την ερωτική του ζωή, την προσωπική του ζωή, όλα αυτά, ας πούμε. Τη διαπλοκή της εποχής. Τα στοιχεία όμως πώς τα βρίσκει κανείς για να γράψει Ναι, αυτά. επί του συγκεκριμένου θέματος. Γιατί για Κοιτάξτε. τον Ελευθέριο Βενιζέλου οι πηγές φαντάζομαι είναι πολλές, αλλά Αλλά εγώ μια δεν τόσο χρησιμοποίησα προσωπική γνωστές. στιγμή. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Θα δείτε πράγματα που παρότι έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία, διδακτορικά, διαλέξεις, ξένα πανεπιστήμια, έδρες κλπ. Δεν σκέφτηκαν να βρουν άλλες πηγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο Βενιζέλος πάει στο Παρίσι για τη διάσκεψη του Παρισιού, διάσκεψη των Βερσαλιών, συνθήκη των Βερσαλιών κλπ. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων, των πέντε θαλασσών, τα ξέρετε αυτά κλπ. Συχνάζει στο σαλόνι της Άννας Ντενουάιγ, η οποία τον ερωτεύεται, είναι η μεγαλύτερη ποιήτρια της Γαλλίας, ελληνικής καταγωγής, κριτικής από τη μάνα της, η πιο πλούσια Γαλλίδα της εποχής. Το σαλόνι είναι το κέντρο της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, πολιτικής, επιχειρηματική ζωή τη Γαλλία. Εκεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την ερωτευμένη μαζί του Άννα Ντενουάιγ γνωρίζει τον Μαρσέλ Προύστ, τον μεγαλύτερο συγγραφέα όλων των εποχών, ας πούμε, τον πρωθυπουργό τη Γαλλία, τον Κλεμανσό πιο στενά, τον Μπουανκαρέ, τον πρόεδρο τη Γαλλία. Κυρίω αυτό που θα σου πω τώρα το όνομα που ουδέποτε η βενιζελική ιστοριογραφία αναζήτησε, τον Παντερεύσκι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών, ο νέος Σοπέν, όπως λέγανε, ο Έλβις Πρίσλεϊ της εποχής, ο οποίος όμως επηρεάζει καταλυτικά το Λευκό Οίκο. Ας πούμε, οι Αμερικάνοι, ο πρόεδρος Γουίλσον, ήταν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή, του έλεγε, για παράδειγμα, μα είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να ανεχθούμε η Βουλγαρία να μην έχει έξοδο στο Αιγαίο. Έπρεπε να δοθεί η Αλεξανδρούπολη ή η Καβάλα, τέλος πάντων, κλπ. Για να τον μεταστρέψει ο Βενιζέλος, έβαλε διαμεσολαβητή τον Παντερεύχη. Άλλωστε στο σπίτι του, στο Πάσο Ρόμπλες, στην Καλιφόρνια πάει. Δηλαδή θα δείτε ότι, ας πούμε, τα ερωτικά εδώ παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποκτά σχέση με την Ιρέν Νόελ Μπέκερ. Είναι μια δισέγγονη του Μπάιρον που η οικογένειά της έζησε στην Εύβοια, έκανε το μεγάλο χτίμα του Αχμέταγα,
Είσαι νέος πολύ, δεν πρόλαβες που κάναμε διαδηλώσεις παλιά να φύγει το κτήμα Μπέκερ, ξέρω, Τσιφλικάς, βλακίες. Ήταν βλακίες αυτά που κάναμε. Είναι μια από τις πιο μεγαλύτερες φιλέλληνες, ο Φίλιπ Μπέκερ κλπ. Μέσω αυτού ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω της Ιρέν Νόελ Μπέκερ, συνδέεται, την οποία ήθελε να την παντρευτεί ο Τσόρτσιλ, συνδέεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τη Βιρτζίνια Γούλφ και το σύζυγό της Λέναρντ Γούλφ, ο οποίος είναι στην κοινωνία των εθνών μαζί με τον Φίλιπ Μπέκερ, αποκτά δεσμούς. Μπαίνει στο σκληρό πυρήνα αυτό που θα λέγαμε Λέσχη Μπλούσμπερι, που είναι μεγάλη λογοτέχνη εποχή, α πούμε, η ανορθόδοξη, η ανυπάκουη, Βιρτζίνια Γουλούφ, Κέιν με το μεγάλο. Θα δει, α πούμε, τι μπορεί να μα δώσει για τη βιογραφία του Βενιζέλου, την ιστοριογραφία και για το ελληνικό ζήτημα η περίπτωση του Κέιν. Κανεί ιστορικό δεν ενδιαφέρθηκε να δει γιατί υπήρχε αυτή η αντιπάθεια Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Κέιν, τον μεγάλο οικονομολόγο. Η αριστερά τώρα κληρονόμησε το σκάσιμο τη φούσκα, α πούμε. Και η ίδια δεν σημαίνει ότι είναι αμέτωχη. Είχε αυταπάτες, δεν είπε ο Τσίπρας ότι είχε αυταπάτες. Ψευδεστήσεις, ας πούμε, βαθύτερες. Πολλοί όμως αριστεροί κατηγορούν τον Άλεξη Τσίπρα ότι χρησιμοποιεί ψευδεπίγραφα τον τίτλο της αριστεράς. Όχι, δεν είναι ψευδεπίγραφα, αλλά είναι ένα δράμα. Δηλαδή, του έδωσε η κρίση, αυτός ήθελε. Η κρίση τον έβαλε να καβαλήσει ένα κύμα. Το καβάλισε το κύμα, με επιτυχία. Έτσι. Αλλά τώρα πρέπει να κάνει σέρφινγκ πάνω στο κύμα, είναι δύσκολο. Να μην τον πετάξει στα βράχια. Δεν μπορεί να το συμβουλέψει τον Τσίπρα να αυτοκτονήσει, να του πει γιατί την πήρε, που λέει ο φίλο μου Μίκης. Του λέει όχι, δεν έπρεπε να την πάρει. Δεν έπρεπε να την πάρει. Ναι, αλλά ο λαό σε λέει, σου λέει πάρτι. Σου λέει, θα δούμε τι θα την κάνει τώρα. Δεν θα ήθελα να κάνουμε σήμερα πολιτικολογία, γιατί θα ήταν μια εκμετάλλευση του Βενιζέλου. Άλλη φορά, όταν θα γράψω πολιτικό βιβλίο, θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτά.